Καλησπέρα και καλώ ήρθατε σε άλλη μια εκπομπή από το Ολυμπιακό News. Η ομάδα έχει προβλήματα και έχει αρχίσει ήδη να κοιτάει τι θα κάνει με του επιθετικού τη. Σίγουρα κάποιοι θα φύγουν και σίγουρα κάποιοι θα έρθουν. Και δεν τα πάνε καλά, όλοι. Σχεδόν όλοι. Ο Γουίλιαν δεν τα πάει καλά, ο Βέλτ δεν τα πάει καλά, ο Γιάρεμπτζουκ δεν τα πάει καλά, ο Μασούρα δεν τα πάει καλά, ο Ελκαμπί τα πάει καλά, ο Μαρτίν ο Κοστούλα και ο Τσικίνιο. Τώρα μου ξεφεύγει κάποιο, με συγχωρείτε. Ο Ολυμπιακός λοιπόν θα αρχίσει να κοιτάει όπως καταλαβαίνουμε και επιθετικό. Όχι μόνο σεντερφόρ αλλά και εξτρέμ, κυρίως εξτρέμ. Μετά από τις φήμες για τον Μπρέιαν Γκίλ ήρθε πολύ γρήγορα ένα πιο μεγάλο όνομα και με πολύ πιο... αρκετά πιο έντονα να το πω έτσι Ποιο είναι αυτό, ο κύριο που βλέπετε στη φωτογραφία, ο Λορένζο Ινσίνιε. Πάμε να πούμε μερικά πράγματα για τον Ιταλό Άσο. Έχει πιωσιμό 1.33, είναι 33 ετών, κλεισμένο τον Ιούνιο. Ε, Ιταλό, όπω είπα, δεξιοπόδαλο, με αξία 3,5 με 4 εκατομμύρια πλέον. Έχει ξεκινήσει την καριέρα του από την Νάπολη, δανεικό στην Καβέσε, δανεικό στη Φόγκια που έκανε καλή σεζόν. Με 19 γκολ σε 33 εμφανίσει στην Νάπολη μετά επιθρέφει δεν παίζει ε, οπότε πέ, πάει ιδανικό ε, στην ε, Πεσκάρα αν το λέω καλά 20 γκολ 38 εμφανίσεις και τότε η Νάπολη αποφασίζει να του δώσει μια ευκαιρία μια ευκαιρία η οποία θα κρατήσει 10 χρόνια συμπληρώνοντα 433 συμμετοχέ με την ομάδα της Νάπολη και 122 τέρματα με 93 assist αν θυμάμαι καλά το νούμερο Δυστυχώ για τον ίδιο δεν κατάφερε να πάρει πρωτάθλημα με την Νάπολη η οποία το πήρε την χρονιά που έφυγε αν δεν κάνω λάθος ναι τη χρονιά που έφυγε το πήρε από τότε πάει στο MLS από τον Ιούλιο του 2022 μέχρι τώρα έχει, πετύχει 63, έχει κάνει 63 εμφανίσεις και έχει πετύχει 18 γκολ και 12 assist φέτος είναι η καλύτερη του χρονιά μέχρι στιγμή. Παρ' όλα αυτά παίζει μια ομάδα η οποία είναι αρκετά χαμηλού επίπεδου οπότε δεν θα μπορούσε να έχει και κάποιο, κάποια τρομερά στατιστικά της έδωσαν πήγαινε στην Ιντερ στην Κολόμπους ή στο Εκεί σίγουρα θα είχε ε, πολύ καλύτερα νούμερα, ουσιαστικά κουβαλάει το τορόντο στην ε, πλάτη του. Και, πέρσι, και τον, ε, το καλοκαίρι με συγχωρείτε είχε ακουστεί παίκτη από το MLS, ήταν Τελικά πήγε στη Βασιλεία, να δούμε τι θα γίνει τώρα με τον ε, Λορέζο Ινσίνιε. Πιστεύω ότι άμα έρθει στον Ολυμπιακό μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά Γιατί το στυλ του είναι τέτοιο Είναι και δημιουργικός αλλά και μπορεί να σκοράρει Ένα παίκτη που βαρώνει την ηλικία του δεν έχει χάσει και τόσο την ε, ταχύτητά του Με αρκετά καλό σουτ αρκετά, αρκετά καλή πάσα, καλή τρίπλα Εντάξει άμυνε Δεν μπορούμε να περιμένουμε από τον Insigne ε, Τι άλλο μπορούμε να περιμένουμε σίγουρα έχει την εμπειρία και για πρωταθλητισμό όσο πρωταθλητισμό μπορεί να κάνει η Νάπολη δεν είναι ούτε Μίλαν ούτε Ιντερ ούτε Γιουβέντους αλλά είναι μια ομάδα που κάθε χρόνο ο στόχο της ήταν το πρωτάθλημα και α μην τα κατάφερε τουλάχιστον η Τριάδα στην Ευρώπη τα πήγε τα έχει πάει αρκετά καλά έχει κερδίσει και ένα Europa League ο Ενσίνιε έχει στην καριέρα του μέχρι στιγμής 1 Euro το 2020, δύο κύπελα Ιταλίας και ένα Super Cup και ένα πρωτάθλημα Β Ιταλίας. Χωρίς να έχει πάρει πολλά τρόπια, αυτό σημαίνει ότι σίγουρα παρόλο την ηλικία του έχει δίψα για, κάτι... για να σηκώσει κάτι παραπάνω. Θεωρητικά δεν έχει σηκώσει ποτέ σοβαρό πρωτάθλημα, χωρίς να θέλω να μειώσω τη Β κατηγορία Ιταλίας. Οπότε το να σε μια ομάδα με τα περισσότερα πρωταθλήματα στην κατηγορία τη, στον Ολυμπιακό δηλαδή και με διαφορά, και να παίξει και ένα πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια ομάδα που θα του προσφέρει στατιστικά. Αν μη τι άλλο, ο Ολυμπιακό κοράρει. Ε, και επειδή φέτο έχει πρόβλημα σε αυτό το, το τομέα, νομίζω ότι ο Ιταλό μπορεί να έρθει και να προσφέρει πάρα πολλά εκεί. Δεν είναι από του παίκτε που έχουν πάει και δεν παίζουν. Έχει συμπληρώσει μέχρι στιγμή φέτο 1356 λεπτά στο πρωτάθλημα αφού έχει κάνει 22 εμφανίσεις και 17 από αυτές να είναι βασικός έχει τουλάχιστον ένα goal ή μία assist αν εντάλεπτο κάτι παραπάνω δηλαδή όπως καταλαβαίνουμε αυτό μπορεί να φέρει ε, να αυξηθεί αρκετά στον Ολυμπιακό έχοντας μπροστά ένα επιθετικό μπορεί να σκοράρει αν κάποιος δημιουργεί για αυτόν πολύ εύστοχος ε, στις του παίρνει πάρα πολύ την μπάλα. Σημαντικό γιατί ο Ολυμπιακό δεν έχει παίκτε που κατεβαίνουν να πάρουν την μπάλα. προσπαθούν να το κάνει ο Μαρτίν. Και αυτό δεν είναι η δουλειά του. Όχι ότι είναι του Ιντσίνιε. Έτσι, γιατί γι' αυτό εξτρέμεινε. Αλλά όπω και να το κάνουμε, είναι και δύο πάρα πολύ ποιοτικοί. Αμυντικά δεν έχει και πάρα πολλά. Παρ' όλα αυτά κερδίζει αρκετέ μονομαχίε. γιατί η θέση του στο MLS τουλάχιστον που συγκρίνονται εδώ πέρα τα στατιστικά είναι στο top 20% ε, ε μονομαχίε. Τα φάω και αρκετά λίγα. Η ευστοχία του στην τρίπλα είναι πάρα πολύ καλή. Δύο στις τρεις τρίπλες του είναι εύστοχες. Ενδιαφέρον στατιστικό. Ε, τι άλλο να πούμε για τον Ιταλό. Α ναι φυσικά. Μπορεί να παίξει center for, extreme και δεκάρι. Πλέον η βασική του θέση μπορούμε να πούμε ότι κλείνει προ το 10. 10. Mm. Από ό,τι βλέπω, εδώ τα παιχνιά είναι μοιρασμένα. Δηλαδή, τη τελευταία φορά που έπαιξε βασικό στον αντίο του Vancouver, έπαιξε ω ε, αριστερό επιθετικό. Την προηγούμενη έπαιξε Extreme. Τώρα μιλάω για τα παιχνίδια που έπαιξε βασικό ο Insigne. Σε μια νίκη εναντίον τη Austin, ε, την... ο Insigne έπαιξε δεκάρι. Οπότε, όπω βλέπουμε, είναι μοιρασμένα, θα τα λέω με τη σειρά τώρα τα παιχνίδια για τα οποία έχει αγωνιστεί βασικώ. Εδώ σε άλλο παιχνίδι παίζει πάλι πίσω από τον επιθετικό, σαν δεκάρι. Ο Λουμπιακό έχει πρόβλημα γη. Παρ' όλα αυτά, εδώ από ό,τι βλέπω, όταν παίζει δεκάρι, ο Ενσύνη παίζει και ένα άλλο δίπλα του. Παίζει με δύο δεκάρια, δηλαδή, το, το, το Ρόντο. Όπω και να το κάνουμε, τα στατιστικά ότι τα είπαμε, τι μπορεί να προσφέρει, τα είπαμε ολοκληρωμένο τουλάχιστον επιθετικά παίκτη θα είναι σίγουρα από τα μεγαλύτερα όνοματα που έχουν έρθει στην Ελλάδα. Ο Ολυμπιακό με αυτή την κίνηση, όπω καταλαβαίνουμε, δείχνει ότι θα κινηθεί για κάτι σοβαρό. Το θέμα είναι να του βγει. Πέρσι ο, ο Ιούνιο ήταν εξαιρετικό με Δεν νομίζω πω έχει κάνει ο Ολυμπιακό κάτι καλύτερο από τον ε, περσινό Ιανουάριο, με συγχωρείτε, όχι Ιούνιο. Και σίγουρα θέλει να επαναλάβει ε, κάτι παρόμοιο για να καταφέρει πάλι να κερδίσει τουλάχιστον έναν τρόπο. Είτε αυτό είναι ευρωπαϊκό, είτε είναι ε, πρωτάθλημα. Δεν νομίζω πω ο στόχο είναι το κύπελο Ελλάδο. Όχι ότι με χάλαγε, αλλά όχι να είναι μόνο αυτό. Ε, φεύγουμε τώρα λίγο από το ποδόσφαιρο και από το νησί. Πάμε στον μπασκετικό Ολυμπιακό, ο οποίο κέρδισε πάρα, πάρα πολύ εύκολα τον Μπάουκ. Δεν το περίμενα να δω μια τέ... τόσο εύκολη νίκη. Ε, ποιο είναι το πρόβλημα, ο Σάσα Βεζέγκοφ, ε, κατά πάσα πιθανότητα θα χάσει το παιχνίδι με την Μπασκόνια, θα είναι ή δύο εβδομάδε έξω από ό,τι διαβάζω, δεν είμαι σίγουρο. Ε, με ένα πρόβλημα στο δάχτυλο του ποδιού του. Τώρα α κοιτάξουμε τη θετική πλευρά. Αναγκαστικά ο Πίτερ θα πάρει περισσότερα λεπτά. Και ο Παπα-Νικολάου, αλλά ελπίζω κυρίω να τα πάρει ο Πίτερ για να βρει τον ρυθμό του. Πέρσι ήταν ο βασικό σκόρερ του Ολυμπιακού, Βέτος δεν έχει βρει ρυθμό. Είναι λογικό αυτό το σκοτζέζι σε αυτή τη σεζόν. Πριν δύο χρόνια δεν έπαιζε σχεδόν καθόλου. Ε, παίζει όπω φέτο και λιγότερο. Πέρσι ήταν ο, βασικό, ο καλύτερος παίκτη της ομάδας και φέτος ε, πάλι όπως και προπέρσι. Πιστεύω ότι αυτός ο τραυματισμός του Βεζέγκοφ θα δώσει στον Πίτερς τα λεπτά που χρειάζεται για να αγωνιστεί και να βρει το ρυθμό του να πετύχει κάποια εύκολα, εύκολα τρίποτα που βάζει συνήθω, να στοχεύσουν δηλαδή αυτή την κίνηση που κάνει ο Βεζέγκοφ, να την κάνει ο Πίτερς όσο μπορεί, είναι εξαιρετικό αυτό που κάνει ο Βεζέγκοφ με την κίνηση ε, off-ball, αλλά ο Πίτερς πάντα και αυτός βρίσκει εύκολα ε, εύκολα τρίποντα ότι και στο παιχνίδι με την Πασκόνια θα πρωταγωνιστήσει ο Φουρνιέ ε, θα επιστρέψει στα αγωνιστική κανονικά αλλά δεν ξέρω πόσο χρόνο θα πάρει δεν έχει κάποιο σοβαρό τραυματισμό ε, πιστεύω όμως ότι ο Πίτερς θα πρωταγωνιστήσει μαζί και με τον Φαλ νομίζω και οι δύο αυτοί είναι οι παίκτες του Ολυμπιακού που θα προσπαθήσουν να κάνουν τη διαφορά και να εκμεταλλευτούν την αδυναμία του αντιπάλου για να πατήσουν εκεί και να βρουν τον ε, ρυθμό τους Αυτά λοιπόν ε, για τώρα Να σας ευχαριστήσω όλους που μέχρι το τέλος του βίντεο Μην ξεχάσετε να κάνετε like σχόλιο και subscribe Περάσαμε τους 10.000 ε, Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να πάμε στους 10.100 10.200 και να συνεχίσουμε να αυξάνουμε ε, την παρέα μας Ευχαριστώ πολύ